με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, μας ακούτε. Ωραία. Βεβαίως, σας ακούω πολύ καλά. Μπορεί να χρειαστεί σε λίγα λεπτά, για λίγα δευτερόλεπτα να διακόψουμε και μετά θα συνεχίσουμε. Έτσι, αφού δεν προλάβουμε. Μου επιτρέπει, Αναστασία, να κάνω ένα ερώτημα. Σας επιτρέπω βεβαίως και μετά θα αναλάβω. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, νωρίτερα φιλοξενήσαμε την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος. Και μας κατήγγειλε ότι αυτή την ώρα που συζητάμε, που γίνεται εκπομπή στις ΣΕΡΕΣ, γίνεται κουβέντα, γίνεται μάλλον, υπάρχουν 4 υποψήφοι γιατροί για να αποσληφθεί ο ένας. Έχετε εικόνα για τη συγκεκριμένη καταγγελία? Όχι, δεν το ξέρω. Είναι ένα θέμα που αφορά την ΥΠΕ. Πιθανόν θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ξέρει ο διοικητής της τέταρτης ΥΠΕ, ο κ. Τσαλικάκη. Δεν έχω εικόνα. Ναι. Κυρία Καραόγλου, επειδή είστε υπουργός στη Μακεδονία Θράκη, είστε υπουργός Μακεδονία Θράκη, είναι μια περιοχή η οποία στενάζει τούτες τις μέρες και τούτες τις ώρες από τον κορονοϊό. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο θέμα, κύριε Καραόγλου. Ήταν χθες, με τα υγειονομικά θα πάμε, η κυρία Κατσίμπα, η πρόεδρος των γιατρών της Θεσσαλονίκης, η οποία κατήγγειλε πράγματα τα οποία φέρνουν ρίγη. Κατήγγειλε υποθεραπεία ασθενών, κατήγγειλε επιθετικά εξιτήρια, δηλαδή κόσμο ο οποίος δεν έχει αποθεραπευτεί πλήρως και φεύγει ώστε να αδειάσουν κλίνες για να μπουν άλλοι, και την ίδια στιγμή κατήγγειλε ότι η ιδιωτική κλινική η οποία έχει επιταχθεί δεν είναι κατάλληλη, για παράδειγμα. Και αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν την ώρα που είμαστε στο και 20, όχι στο και 5, να υπάρχουν τέτοια ζητήματα και να δυσκολεύονται τόσο πολύ οι γιατροί, οι οποίοι ούτως ή άλλως με αυταπάρνηση κάνουν τη δουλειά τους? Κυρία Γιαμαλή, η κυρία Κατσίμπα εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του και δεν ξέρω αν τον εκπροσωπεί και αυτόν. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, όπου συμμετέχει μια πολύ πολύ μικρή μειοψηφία γιατρών στις διαδικασίες αυτές. Επανειλημμένως έχει δημιουργήσει αρνητικό θόρυβο για το όνομά της. Θυμίζω ότι καλούσε τους πολίτες να συμμετέχουν στην πορεία για το Πολυτεχνείο. Λέει ψέματα άρα. Αντί να βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας που θεωρητικά υπηρετεί και θα πρέπει να βοηθήσει, έβγαινε και έλεγε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψή της, γιατί κατά την άποψή μου το κάνει για μικροκομματικούς λόγους και δεν εξυπηρετεί την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά το ότι είχε τεράστια προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, παρά το ότι παραλάβαμε ένα χάλι, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα και στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ να καλυφθούν οι ασθενείς, έτσι, παρά το ότι δέχεται πολύ μεγάλη πίεση και δέχεται πάρα πολύ. Και αυτό προφανώς είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήσαμε, γιατί μάλιστα, θυμίζω ότι τον Αύγουστο του 2019 βρήκαμε 557 κλίνες. Και δεν είχαμε πανδημία. Και μπράβο που τις αυξήσατε. Και δεν είχαμε πανδημία, ακριβώς. Όμως, υπερδιπλασιάστηκαν. Επομένως, αυτά που λέει η κυρία Κατσίμπα, μάλλον είναι στην σφαίρα του. Η κυρία Κατσίμπα, λέτε, εκπροσωπεί τον εαυτό της. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του νοσοκομείου Δράμας, εκπροσωπεί τον εαυτό του, που λέει ότι είναι 5 γιατροί για 150 ασθενείς. Δεν το ξέρω τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν μπορώ να πω κάτι σε βάρος ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζω. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο αυξημένο πρόβλημα στο νοσοκομείο της Δράμας. Δεν ξέρετε ότι γίνονται αεροδιακομιδές και τα κρεβάτια γεμίζουν στο επόμενο δίωρο? Γίναν 3 αεροδιακομιδές. Γιατί ο θεράπων ιατρός, αυτός που παρακολουθεί τους 3 συγκεκριμένους ασθενείς, έκρινε ότι λόγω της σοβαρότητας έπρεπε να μεταφερθούν σε ένα άλλο μεγαλύτερο, καλύτερο νοσοκομείο. Από εκεί πέρα αυτά είναι ζητήματα τα οποία το ΕΚΑΒ συνεργάζεται με το θεράποντα γιατρό της κάθε περίπτωση, και αυτό μπορεί να γίνει από οπουδήποτε. Αν δηλαδή κάποιοι γιατροί εκτιμήσουν ότι για λόγους προστασίας της υγείας των ασθενών τους πρέπει να μεταφερθούν σε άλλο μεγαλύτερο, καλύτερο νοσοκομείο, προφανώς και θα γίνει. Ναι. Ούτως ή άλλως γίνονται μεταφορές και στις ΣΕΡΕΣ και στην Αλεξανδρούπολη από τη Δράμα. Το ερώτημα όμως παραμένει, επειδή η Δράμα έχει πρόβλημα και επειδή ο Υπουργός Υγείας είπε χθες, και αυτό θα μας το απαντήσετε μετά το διάλειμμα, είπε χθες ότι η πόλη έχει πρόβλημα, όχι το νοσοκομείο. Οι γιατροί καταγγέλνουν ότι το νοσοκομείο έχει τεράστιο πρόβλημα. Να μας το απαντήσετε μετά το διάλειμμα την κατάσταση στη Δράμα, γιατί φαίνεται να είναι πολύ δραματική. Οπότε παρακαλώ, αναμείνατε και τα λέμε αμέσως μετά. Θα είστε ακόμα στο τηλέφωνο, σας έχουμε? Έχει πέσει. Σας έχουμε. Οπότε συνεχίζουμε. Θα υποβάλεις ερώτημα. Το υπέβαλα και νωρίτερα. Και... Ναι. Το άκουσα, κύριε. Άρα εκκρεμή απάντηση του κύριου. Και απλά να προσθέσω ότι δεν τα λέει μόνο η κυρία ή η εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Θεσσαλονίκη, κυρία Κατσίμπα. Τα ίδια λέει και η κυρία Παρθένα Κιούρτεβε από τη Δράμα. Τα ίδια λέει και η εκπρόσωπος των εργαζομένων των γιατρών στην Ήπειρο. Δηλαδή, αναρωτιέμαι μήπως υποτιμάτε τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Βεβαίως και τους εκπροσωπούμε και είμαστε σε διαρκή επαφή μαζί τους. Και η εντολή από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη είναι αυτή, να διαβουλευόμαστε και με την κοινωνία και με τους θεσμικούς φορείς. Όποιοι είναι αναρτική αυτοδιοίκηση και συνδικάτα και σωματεία και τα πάντα. Από εκεί πέρα όμως θα σας πω το εξής. Με ρωτάτε κάποια εξειδικευμένα θέματα που έχουν σχέση αν έγινε προκήρυξη για μία θέση και υπάρχουν τέσσερις ενδιαφερόμενοι γιατροί ή για δύο θέσεις και είναι έξι ενδιαφερόμενοι γιατροί. Μακάρι να ήμουν υπουργός Υγείας, αν και δεν θα το έκανα μεταξύ μας, το λέω τώρα, αλλά δεν είμαι υπουργός Υγείας. Άρα λοιπόν αυτά τα εξειδικευμένα θέματα μπορείτε να απευθυνθείτε στο διοικητή της τέταρτης ΥΠΕ, να σας πει με λεπτομέρειες ή στον Υπουργό Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, εν πάση περιπτώσει, για να σας πει με λεπτομέρειες. Εγώ αυτό που ξέρω και μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορύφωση του πολέμου. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε στην κορύφωση του πολέμου. Άμα δείτε τα κρούσματα και την ανάλυση που υπάρχει, προηγείται η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, μετά είναι η Θεσσαλονίκη και μετά ακολουθούν πάλι όλες οι υπόλοιπες. Αυτό που λένε οι γιατροί όμως είναι ότι πάνε σε πόλεμο χωρίς πολεμοφόδια. Και εδώ να το συνδέσω, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό για να μας απαντήσετε συνολικά. Νωρίτερα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, κατηγόρησε την κυβέρνηση, το είπε ξεκάθαρα δηλαδή, ότι δεν είναι στην ιδεολογία της κυβέρνησης να επενδύσει στην υγεία με μόνιμες προσλήψεις και ότι δεν κάνει όσα θα έπρεπε να κάνει για να λειτουργήσει το σύστημα και μετά την πανδημία. Κοιτάξτε, την κυρία Ξενογιαννακοπούλου τη γνωρίζω και προσωπικά και την εκτιμώ και τη σέβομαι. Ένας άνθρωπος σοβαρός, ο οποίος έχει και έναν πολιτικό λόγο έτσι πολιτισμένο και μετριοπαθή. Όμως γενικότερα θα έλεγα το εξής. Θυμάμαι μια ιστορική ρίση που είπε ένας μεγάλος Γάλλος πολιτικός, ο Ζισκάρ Ντεστέν. Τι είπε αυτός? Οι σοσιαλιστές αγαπούν τόσο πολύ τους φτωχούς που συνεχώς δημιουργούν περισσότερους. Με λίγα λόγια. Είχαμε μια κυβέρνηση αριστερή. Κρίθηκε η κυβέρνηση, κύριε Καραόγλου. Τώρα είμαστε όμως το και 20. Η οποία κυρία Γιάμαλη μας άφησε με 557 κλίνες εντατικής. Τις οποίες άφησε κατά 130 από αυτές που παρέλαβε από τη δικιά σας κυβέρνηση, βέβαια. Κατά 130. Τώρα οι 557 για ένα 1260 και τώρα έχουμε παγκόσμια πανδημία. Αλίμον αν δεν τις αυξάνατε, κύριε Καραόγλου. Είχαμε 88.000 εργαζόμενοι και τώρα έχουν ξεπεράσει 100.000. 6.000 λιγότεροι σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών με την απογραφή στο προσωπικό του Υγείας. Αυτά που σας λέω, κυρία Γιάμαλη, είναι στοιχεία αντικειμενικά τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Και εγώ από το site του Υπουργείου Εσωτερικών σας τα λέω, δεν είναι από την κοιλιά μου. Εγώ σας λέω, κοιτάξτε, πιθανότητα το site να μην έχει τους επικουρικούς γιατρούς, τους επικουρικούς νοσηλευτές, το επικουρικό προσωπικό το οποίο έχουμε πάρει. Που ήδη εκκρεμεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά όσοι υπηρετούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, θα γίνουν με κάποιο τρόπο, με διαδικασία η οποία θα ανακοινωθεί, θα γίνουν μόνιμοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άλλο είναι κάποιοι ότι αγαπούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα λόγια και άλλο είναι αυτοί που το κάνουν πράξη. Και αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη πραγματικά έχει συμβάλει πάρα πολύ στην αναβάθμιση του Εθνικού Σύστηματος Υγείας. Γι' αυτό το λόγο και αντέχει. Γι' αυτό το αντέχει, λόγο λέτε. Τώρα, αντέχει πάρα πολύ. Αυτό το οποίο δεχόμασταν εμείς όταν είχαμε ένα 32% υλικό φορτίο στα λίμματα, σήμαινε ότι ο ένας στους τρεις έχει πρόβλημα. Ο ένας στους τρεις. Και όμως άντεξε. Και παρόλα αυτά, σας πήρε 9 μήνες να κάνετε διατίμηση στο μοριακό τεστ. Και να πάει στα 40 ευρώ, ενώ ήταν στα 120, στα 150 και στην αρχή στα 300. Δεν υπάρχει, κυρία Γιάμαλη, ένας ασθενής ο οποίος να έχει ανάγκη να μπει στη ΜΕΘ και να μην μπήκε. Ακόμη και σε περιπτώσεις άλλων ασθενειών, όχι κορονοϊού. Ναι. Ενώ παλαιότερα υπήρχαν. Οι γιατροί καταγγέλουν ότι έχουν μετατραπεί σε ΜΕΘ τα χειρουργεία, κύριε Καραόγλου, και γνωρίζετε ότι η ΜΕΘ δεν όταν είναι μόνο ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Όταν έχουμε πόλεμο, επιστρατεύουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Άρα λοιπόν το ζήτημα ποιο είναι τώρα. Αν ένας γιατρός, λέω υποθετικά εγώ, που δόξα τω Θεώ, οι γιατροί όχι απλώς στέκονται, είναι περισσότερο από ό,τι πρέπει στο ύψος των περιστάσεων. Αν ένας γιατρός φύγει από το γραφείο του για να μπει ένα δωμάτιο, αυτό είναι κακό. Πόλεμο έχουμε. Όταν έχουμε πόλεμο, αυτό που προέχει είναι να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Την ανθρώπινη ζωή λοιπόν και από το γραφείο μας θα βγούμε και στον δρόμο θα βγούμε και ό,τι πρέπει να κάνουμε θα κάνουμε για να του σώσουμε. Γιατί αυτό είναι το μείζον αγαθό. Η ζωή, η ανθρώπινη ζωή, αυτό δεν συγχωρείται. Όλα τα άλλα τα βλέπουμε μετά. Ναι, αλλά φαίνεται ότι το πώς τα βλέπετε εσείς με το πώς τα βλέπουν οι γιατροί έχει μια απόσταση. Ποιοι γιατροί? Εγώ ακούω τους φορείς, αυτούς που είναι οι μαζικοί φορείς των γιατρών, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο πρόεδρος του κ. Εξαδάκλους, ο τοπικός που συνεργάζομαι κάθε μέρα, ο τοπικός ιατρικός σύλλογος. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ακριβώς οι νοσοκομιακοί γιατροί, το ξέρετε. Τι σημασία έχει? Έχει μια σημασία, κύριε Καραόγλου. Είναι κάτι ευρύτερο.
Είναι κάτι ευρύτερο. Έχει και τους νοσοκομιακούς γιατρούς και τους ελεύθερους γιατρούς. Άρα είναι κάτι ευρύτερο. Αυτό λοιπόν για ποιο λόγο τον μηδενίζουμε. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γιατρών εκπροσωπεί όλους τους γιατρούς. Οι νοσοκομιακοί γιατροί εκπροσωπούν ένα κομμάτι. Και ειδικά μια που αναφερθήκατε προηγουμένως σε μια κυρία, εκπροσωπεί μια τραγική μειοψηφία του κομματιού αυτή. Επίσης, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου νωρίτερα κατηγόρησε την κυβέρνηση και εσείς που είστε μέλος της κυβέρνησης, σας κατηγόρησε δηλαδή συνολικά, ότι έχετε χάσει τον έλεγχο και ότι δεν έχετε σχέδιο για το πώς θα βγείτε από την πανδημία, πώς θα ενεργοποιηθεί η οικονομία. Για όλα έχουμε σχέδιο. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν βιαζόμαστε και δεν πιέζουμε καταστάσεις. Σας είπα. Δεν βιάζεστε. Με 100 νεκρούς τη μέρα. Ακούστε κυρία Γιάμαλη, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Κοιτάξτε τι γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, κοιτάξτε σε χώρες με ανάλογο πληθυσμό, με πολύ μεγαλύτερες και ισχυρότερες οικονομίες που βρίσκονται και μετά κάνετε τη σύγκριση. Επειδή κάνω τώρα, τη σύγκριση και είναι μακάβρια πρωτιά, η Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, δεν είμαστε τα νούμερα του πρώτου lockdown. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Financial Times διαβάσατε. Τα διαβάζω πάρα πολύ καλά όλα κάθε μέρα. Συγκρίνεται λοιπόν τη χώρα μας με το Βέλγιο. Συγκρίνεται τη χώρα μας με την Ολλανδία. Συγκρίνεται τη χώρα μας με την Πορτογαλία. Που έχουν αντίστοιχα μεγέθη αριθμητικά. 24 Νοέμβρη η Ελλάδα κατέγραφε 0,78 νέους θανάτους, την ώρα που ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 0,76, της Βρετανίας 0,66 και των Ηνωμένων Πολιτειών 0,48, κύριε Υπουργέ. Ακούστε, από την περασμένη Τρίτη, η καμπύλη νέων θανάτων της Ελλάδας είναι σχεδόν κατακόρυφη ανά 100.000 πληθυσμού. Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω, κυρία Γιάμαλη, και σας παρακαλώ να το κοιτάξετε, είναι ότι η Ελλάδα είναι μία από τις καλύτερες χώρες στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, σε πρώτη φάση ήμασταν και στις 7 καλύτερες χώρες στην παγκόσμια διαχείριση του κορονοϊού. Και θεωρώ ότι με την προσπάθεια όλων μας, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι, δεν λέω εγώ ότι είναι τέλεια τα πάντα, λέω όμως ότι έχουν γίνει σημαντικά πράγματα. Και λέω τι παραλάβαμε, πού έχουμε φτάσει, και προφανώς αγωνιζόμαστε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Γιατί για μας. Αυτό είναι το σημαντικό και σε αυτό δίνουμε τη μάχη. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς. Να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Γιατί μια ανθρώπινη απώλεια δεν αναπληρώνεται. Τα οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν, που είναι πολλά, έχουν δημιουργηθεί πολλά από την πανδημία, θα τα αντιμετωπίσουμε. Ήδη τα αντιμετωπίζουμε, αλλά και θα τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν, να δώσουμε τη μάχη. Είμαστε στον πόλεμο. Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Είναι η ώρα για να ενεργούμε και όχι για να μιλάμε. Και όλα θα πάνε κατευθείαν. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου, υπουργό Κοινωνίας και Θράκης. Σας ευχαριστούμε. Θέλω λίγο να πω.